Φίλοι μου, καλησπέρα σας. Από το στούντιο του Ραφίνα Πικέρμι Νιούς. Μας συγχωρείτε για την μικρή διακοπή. Υπάρχουν και τα τεχνικά προβλήματα. Ναι, έτσι. Καλησπέρα και από μένα. Όλα στο Φως Live, εβδομαδιαία ανασκόπηση γεγονότων. Τι συνέβη τη βδομάδα αυτή στη Ραφίνα και στο Πικέρμι. Γίνανε πολλά και δυσάρεστα και ευχάριστα. Ευγένεια. Όπως πάνε, ναι. Δυστυχώς. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα θέματά μας. Λοιπόν, ένα αποκλειστικό που είχαμε σαν Ραφίνα Πικέρμι News, ήρθε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, η Νίκη Κεραμέως, χτες στο πρώτο και στο τέταρτο δημοτικά σχολεία Ραφίνας. Ήρθε να την υποδέχτηκαν τα προσφυγόπουλα, ήρθε πιο πολύ να δει τα παιδάκια αυτά από την Ουκρανία και τη Μαριούπολη που φοιτούν στα σχολεία της Ραφίνας. Να υπενθυμίσουμε στους φίλους μας ότι τα παιδάκια αυτά μένουν στις κατασκηνώσεις του Δήμου Ζωγράφου που είναι στα περιβολάκια Ραφίνας. Και ήρθε λοιπόν, έκατσε πάνω από μία ώρα και 20 λεπτά περίπου. Μπήκε σε αρκετές τάξεις. Πρώτα απ' όλα μίλησε, υπάρχει μια αίθουσα υποδοχής που υπήρχαν και διερμηνείς, γιατί δεν ξέρουν όλα τα παιδάκια. Ναι, αυτά ελληνικά. Τα πιο μικρά σίγουρα δεν ξέρω. Τα 4 παιδάκια τα 2 ξέρουν ελληνικά, τα άλλα 2 υπάρχουν και διερμηνείς. Ήταν και ο πρόεδρος της Σύνοδου στην Ελλάδα που την υποδέχτηκε. Γενικά είχε κόσμο, οι διευθυντές των σχολείων. Από μέσα είμαστε μόνο εμείς και οι έρτακοι. Είχαμε λοιπόν αποκλειστικό. Δημοσιεύσαμε πολλές φωτογραφίες, δεν ξέρω αν τις είδες. Φυσικά την υποδέχτηκε ο Δήμαρχος Ραφίνας Πικερμίου, να του πούμε και περαστικά, γιατί μάλλον είναι εκεί την έπαθε τη φαρυγγίτιδα. Έτσι, για να βάλει τη αυριανή μας εκπομπή που είχαμε. Σαν το απόγευμα. Έχει πάθει τόσο οξία η φαρυγγίτιδα που δεν ίσα που ακούγεται τη φωνή του. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν έβγαινε εκπομπή. Και μάλλον την άρπαξε εκεί γιατί είχε τρομερό κρύο. Είμαστε εκεί από τις 9 παρά το πρωί μέχρι τις 10 και 4 και 20 έφυγα εγώ που εκείνη την ώρα έφυγε η κυρία Κεραμέως ο υπουργός. Και είχε τρομερό κρύο. Εν τω μεταξύ μπαίναμε, βγαίναμε στις τάξεις και είχε τρομερά ρεύματα. Πήγαμε στο ένα σχολείο, πήγαμε στο άλλο. Τέλος πάντων, όλα περαστικά να είναι, περαστικά στο Δήμαρχο Σιδερένιος. Θα την κάνουμε μάλλον την άλλη εβδομάδα την εκπομπή, θα την ανακοινώσουμε εν καιρό. Λοιπόν, είχαμε και ένα δυσάρεστο. Είχαμε ένα δυσάρεστο που σήμερα έγινε γνωστό. Έφυγε η μητέρα λοιπόν του Προέδρου του Αθλητικού Μητρυγλίας, του Γιώργου Χαχολάκη και πρώην Αντιδημάρχου, Ραφίνας Πικερμίου. Πλήρης ημερών από ανακοπή. Πόσο ήταν μεγάλη γυναίκα? Μεγάλη πρέπει ήταν, πολύ. Όμως έτσι γλυκιά και πολύ αξιοπρεπής κυρία, δηλαδή που την είχα γνωρίσει, πραγματικά πολύ θλιβερό το γεγονός της. Τα θερμά μας συλληπιτήρια στον Γιώργο Χαχολάκη στην οικογένειά της εκλειπούσης. Συντετριμένος βέβαια, η μαμά να είναι μόνο μία. Και όσοι την έχουν χάσει το ξέρουν. Αυτό ξαναπες το, δυστυχώς. Τα θερμά μας συλληπιτήρια. Λοιπόν, για πέρα τώρα τι έγινε με το... Έχουμε λοιπόν τους απαγωγείς τρεις του Γιώργου και Παρίσι, των οποίων τα στοιχεία είναι γνωστά από την ΕΛΑΣ. Ως γνωστόν για αυτούς έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για 12 δικήματα και έχουν βρεθεί και γύρω στις 300.000 από τα... 800 νομίζω. 800 ήταν, αλλά έχουν βρεθεί λέει γύρω στις 300, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Μέχρι στιγμής. Τώρα από εκεί και πέρα. Βλέπουμε 500.000. Βλέπουμε 500.000. Σιγά το φαβόθρο. Ναι, έλα. Πάντως ήταν και αυτό. Τι μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Γιατί βγήκε ο άνθρωπος αυτός, ο συμπολίτης μας, γιατί ήταν και συμπολίτης μας, τον Τράφη Μένη. Μίλησε, βγήκε και μίλησε και είπε ευχαριστώ πολύ που δεν μου έκαναν κακό. Γιατί θα μπορούσαν να λέει να με έχουν σκοτώσει. Αυτό μου έκανε τεράστια εντύπωση. Σκέψου να ευχαριστήσει αυτούς που σου παίρνουν πέρα από 800.000. Γιατί λέγα τα παιδιά μου, γιατί έχει δύο αγόρια, έτσι, δύο παιδάκια. Και πραγματικά μου έκανε τεράστια εντύπωση αυτό το πράγμα. Θα σε ευχηθούμε να βρεθεί κι άλλο. Είναι ένα που ψάχνουν, που έχει αυτό τι 500.000. Α, ναι, μάλιστα. Ωραία, λοιπόν. Εντάξει, του πιάσαμε από την συσκευή εντοπισμού, το GPS. Του είχαν βάλει GPS στο αυτοκίνητο, οι δράστε. Και ξεχάσαν να το αφαιρέσουν και από εκεί του βρήκανε. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ δεν κάψαν το αυτοκίνητό του. Του βρήκαν από εκεί. Και από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες, αγαπητοί μου, ξεχνάτε ότι δεν μιλάμε πλέον με τα ταχυδρομικά περιστέρια. Όχι, βέβαια. Λοιπόν, οι δράστες επικοινωνούσαν με την οικογένειά του με τηλέφωνα. Τα τηλέφωνα αυτά εντοπιστήκανε, γι' αυτό και τους βρήκαν μέσα σε 15 ώρες. Αυτό έσπασε ρεκόρ η ελληνική αστυνομία. Που να πούμε και να το ξαναπούμε ότι η ελληνική αστυνομία εξιχνιάζει το 90% των απαγωγών. Το τμήμα αυτό είναι καταπληκτικό. Μπράβο στην ελληνική αστυνομία.
Λοιπόν, έχουμε και μια ενημέρωση την επόμενη Κυριακή, στις 27 Μαρτίου στις 11 το πρωί, στην Αγία Τριάζα. Ναι. Μια ενημέρωση για τους δασικούς χάρτες, για τους κατοίκους που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα μετά την ανάρτηση. Στην πλατεία Δημήτρη Κούσα. Λοιπόν, αν δεν είναι καλός ο καιρός, θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση αυτή στα Καπή Ραφίνας. Λοιπόν, για να πες μας τώρα τι γίνεται με τα ΙΔΑΠ. Εδώ είμαστε στην Κυπρίων Αγωνιστών, εδώ έχουμε εσύ και αυτή με στη γωνία. Έρχεται το Βαγκυπίνδου. Έχει φτάσει. Από εβδομάδα προβλέπω ότι θα είναι και εδώ απ' έξω. Τέλος πάντων, η ΙΔΑΠ ενημερώνει για τις νέες συνδέσεις στην Ακέντρωση Ραφίνας και έχει και μια σειρά από τις οδούς στη Ραφίνα, στην Καλλιτεχνούπολη αντίστοιχα, που θα αρχίσουν οι εργασίες. Οπότε όποιος θέλει μπορεί να μπει και να διαβάσει. Είναι εδώ και το που είμαστε. Λοιπόν, ναι, είναι πολύ. Πρέπει να πάνε οι ιδιοκτήτες, γιατί μην ξεχνάμε ότι αν δεν πάει κάποιος ιδιοκτήτης, τότε η ΕΙΔΑΠ μόνη της θα κάνει αυθαίρετα. Έτσι. Mm-hmm. Και θα το συνδέσει εκεί που θέλει αυτή. Καλό είναι να έχετε εσείς στον άλλο κοπέλι μου. Mm-hmm. Λοιπόν, για την ΕΙΔΑΠ έχουμε κάτι άλλο, όχι. Όχι. Λοιπόν, βρεθήκαν και τρεις τάφοι Βυζαντινής περίοδου στη Ραφίνα, στην οδό Βασιλός Γεωργίου. Δόθηκε άδεια από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Λοιπόν, τα κτηρίσματα και ό,τι υπήρχαν, τα ευρήματα τέλος πάντων, πήγανε στον ειδικό χώρο που υπάρχει. Καλό να μην πούμε το μέρος για λόγους ασφαλείας. Λοιπόν, έχουν μεταφερθεί εκεί. Υπάρχει ένα ειδικό χώρο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του Δήμου και έχουν μεταφερθεί όλα εκεί. Λοιπόν, είχαμε και ένα. Πώς έγινε αυτό. Αυτό μάλλον γλίστεψε. Δεν συγκρούστηκε μάλλον το αυτοκίνητο. Έριξε μια κολόνα οδοφωτισμού και με τη ΔΕΗ, μεγάλη, τεράστια. Από αυτές είναι. Απλά έρχονται κάποιες πέρασε με κόκκινο. Δεν ισχύει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Δεν ήμουν ακουστά. Και μένα μου τη στείλανε τι φωτογραφίε του αυτοκίνητο. Μπορεί. Πάντως δεν συγκρούστηκε. Όχι, όχι. Δεν πέσε πάνω στην κολόνα. Ευτυχώς δεν έπαθε τίποτα. Ανατράπηκε το αυτοκίνητο. Ήταν φοβερό το ατύχημα αυτό. Και οι ωραίε. Ήταν ατέλειωτες. Ναι, άμα γίνει κάτι εκεί. Ναι. Τι ώρα σαν... Ναι, πραγματικά. Λοιπόν. Είχαμε λοιπόν και μια συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον Στέλιο τον Μπέτσα, με τον Δήμαρχο Ραφίνας Πικερμίου, τον κύριο Μπουρνού, την Πέμπτη. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν για την αυριανή συνεδρία της Παρασκευής της ΚΕΔΕ. Που έγινε πραγματικά. Έγινε χθες στην Βουλιαγμένη. Συζητήθηκαν διάφορα θέματα και ιδίως για τον ενεργειακό κόστος τώρα και με τον πόλεμο που έχουν επηρεάσει. Πολύ τα έξοδα που είναι τώρα. Ακριβώς. Έχουν επηρεάσει και τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης, εννοείται. Μάλιστα. Και έχουμε και μια καινούργια ένταξη της περιοχής Πανόραμα Σκαλοπάτη και Άγιος Χαράλαμπος στο σχέδιο πόλης. Ανοίγει ο δρόμος για την ένταξη των συγκεκριμένων περιοχών. Μάλιστα. Λοιπόν, έγινε μια αυτοψία εργασιών στο νέο παιδικό σταθμό Πικερμίου που προχωράει με πολύ γοργά βήματα, αγαπητοί μου. Μάλιστα, ο αντιδήμαρχος υποδομών Ραφίνας Πικερμίου, ο κ. Καλπαντής, που τον έχουμε φιλοξενήσει και πολλές φορές εδώ και μας τα έχει πει έτσι πολύ ωραία, τον βλέπω πολύ αισιόδοξο. Μακάρι να γίνει αυτό. Είμαστε λίγο σε καλό δρόμο και προγραμματίζουμε να λειτουργεί το Σεπτέμβριο του 2023, σε 1,5 χρόνο. Τότε ήταν και εκλογές περίπου. Και είχε έρθει και εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλος η Ευρώπη Κοσμίδη, που είναι και η ίδια μηχανικός, και ο επιβλέπων ο Γιάννης ο Κουτσούκης. Είναι ένα έργο απνοής για την περιοχή μας, πραγματικά και για το Πικέρμι. Λοιπόν, ναι, είχαμε και τις εκλογές στη Λόγω Κρητών, Ραφίνας Πικερμίου. Ο Καπιλάκης ο Δημήτρης φυσικά πάλι. Νομίζω ότι απλώς έχουν πει ποιοι βγήκαν, αλλά σίγουρα ο κ. Κατσουλάκης είναι πρόεδρος. Πρόεδρος και ο Νικολουδάκης, Κωνσταντίνος, κάποια ονόματα, η Λουλάκη. Κωνσταντίνα καινούργια. Ναι, καινούργια. Ο Βλεχάκης ο Πέτρος, εντάξει. Και ήταν και, πώς το λένε, ισοβαθμίσαν και μπήκε ο κ. Καρασταμάτης. Ναι, κ. Καρασταμάτης, ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, οι Ιωνίδες τώρα που ανήκουμε και δύο, μαζέψαμε τρόφιμα για το συσίτιο των προσφύγων των ομογενών μας από την Μαριούπολη, από τον Σαρτανά, το κοριό που ισοπεδώθηκε σχεδόν από ό,τι γνωρίζω. Είναι 19 άτομα, 17 γυναικόπαιδα. Έχει μέχρι ένα βρεφάκι 2-3 μηνών και δύο ηλικιωμένοι. Αλλά είναι γυναίκες, παιδιά και δύο άντρες ηλικιωμένοι. Έχουν αναλάβει λοιπόν η ανάληψη της Σταύρου Σεραφίνας και είπαν του Βασίλη εδώ η Παναγία, έχουν αναλάβει το συσίτιο αυτών των ανθρώπων. Γιατί μην ξεχνάμε, δεν είναι και παιδιά, έχουν και πρωινό, δηλαδή είναι τρία γεύματα τη μέρα.
πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό. Εμείς οι Ιωνίδες μαζέψαμε τρόφιμα, αυτά που τους λείπαν, δηλαδή όσπρια, λάδι, γάλα, κρέατα κλπ. Τους τα πήγαμε σήμερα το μεσημέρι, τα πήγαμε στην Πεντοβασίλισσα. Και εμείς όλοι οι σύλλογοι κάνουμε ό,τι μπορούμε, έτσι. Ναι, εννοείται. Να απαλύνουμε τον πόνο αυτών των ανθρώπων που ξαφνικά βρεθήκαν από την χώρα τους, από τον τρόπο ζωής τους, ξαφνικά βρεθήκαν σε ένα ξένο μέρος. Mm-hmm. Ευτυχώς όσοι γνωρίζουν ελληνικά είναι κάτι υπέρ. Ναι, ναι, βέβαια. Εννοείται. Και δηλαδή, ευχηθούμε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, παιδιά. Αμήν. Γιατί ήδη κοντεύουμε μήνα, πόσο είναι, 22-23 μέρες. Έχουν ισοπεδωθεί ολόκληρες πόλεις, βομβαρδίζονται και άμεχα. Εντάξει, δεν είμαστε πολεμικοί αναλυτές, αλλά θέλουμε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Έχει τραβήξει πολύ και τώρα είναι 2022 να γίνονται μετερές συγκρούσεις, νομίζω είναι πια. Είναι πολύ δυσάρεστα τα πράγματα αυτά. Εννοείται. Λοιπόν. Ναι, έχουμε και την ευχάριστη συμμετοχή του Δήμου μας με περίπτερο στην έκθεση Verde Tech στο ΜΕΚ Παιανίας. Που ξεκίνησε χθες και ολοκληρώνεται. Τρεις μέρες. Ναι, τρεις μέρες, 18 με 20 Μαρτίου. Είναι πολύ ωραίο το περίπτωμα ναι, το με τις φωτογραφίες. Ελπίζω να μπορέσουμε να την επισκεφτούμε. Μα πάει να προλάβουμε να πάμε. Αυτό. Αυτό. Τη γενοτομία, έρευνα, τεχνολογίες εμείς. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μεγάλο κίνδυνο. Δηλαδή οι οικολόγοι όλοι πρέπει να αναδείξουμε ότι υπάρχει να ενημερώσουμε, να δυστοποιηθεί ο κόσμο. Μάλιστα. Δυναμικό παρόν λοιπόν. Με τρεις θεματικές ενότητες τέλος πάντων. Πρόγραμμα συλλογής και τεμαχισμού πλαστικών βιοαποβλήτων, διαλογή στη πηγή, ήδη με τους καφέ κάτω σου, ο Δήμος Αρφένας που ήταν από τους πρώτους που επιλογτικά και στον Ιρέα, αλλά και το χρησιμοποιούν και επαγγελματίες. Και από ό,τι ξέρουμε υπάρχει μια έκπτωση στα δημοτικά τέλη. Λοιπόν, η δράση συνεχίζεται με 2.000 βοηθηριά που έχει συνδεθεί και το Green City, την ανακύκλωση, που είναι με επιβράβευση μια καρτούλα με τους πολίτες. Είναι ωραίο όλα αυτά, μπορούσαμε να. Λοιπόν, έγινε και η κοπή πίτα στον εργαζομένο του Δήμου Ραφίνας Πηγερμίου στο ΠΑΡΚ, αυτό το φανταστικό μαγαζί του ΠΑΡΚΟΥ Καραμαλή. Ήταν ευγενική χορηγία του χώρου του Πέτρου Παπαδόπουλου, του ιδιοκτήτη του ΠΑΡΚ. Λοιπόν, έχουμε και μια ερευνητική εκδήλωση για τους γονείς από το πρώτο γυμνάσιο Ραφίνας. Είναι ένα σεμινάριο για τα παιδιά δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου σε συνεργασία με το σχολείο για να μάθουν οι γονείς τους κινδύνους που διατρέχουν τα παιδιά. Ωραία αυτά τα σεμινάρια. Μέσω του διαδικτύου. Νομίζω ότι Δευτέρα είναι και νομίζω ότι θα βοηθήσει τους γονείς να ελέγχουν τι ακριβώς τα παιδιά τους παρακολουθούν μέσω του διαδίκτυου. Μάλιστα. Δευτέρα 21 Μαρτίου από τις 5 έως τις 6. Τι έγινε, ρίξαν δουλειά και στο Μελιτέμι, τι έγινε. Έγινε κάποια, δεν ξέρω ακριβώς. Γιατί η Ιφηγένεια μένει. Ναι, μένω πραγματικά, αλλά δεν έχει να κάνει με εμάς. Ήταν κάποια αυτοκίνητα σταθμευμένα, λίγο έξω από το χώρο μας. Και κάποια τα ξημερώματα της καθαρής Δευτέρας έριξαν μπογιά σε κάποια αυτοκίνητα. Αυτή η μπογιά φεύγει. Νομίζω πως είπαν ότι είναι μπογιά η οποία φέρει, δεν είναι. Γιατί ξέρεις, είναι τεράστια ζημιά. Αν σου ρίξουν μπογιά στο αυτοκίνητο. Το ξέρω. Τώρα ποιος και τι δεν πήραμε κι εμείς ιδιαίτερη, δεν έχουμε γνώση. Δεν ήταν κάτι δηλαδή από εμάς που. Α ευχηθούμε να ήταν κάποια παιδιά και να μην επαναληφθεί. Ναι, πραγματικά. Γιατί δεν είναι τώρα, δεν περισσεύουν και χρήματα σε κανέναν. Δεν να το επαναφέρει σε περίπτωση που. Για πες μας τώρα, εσύ που είσαι και στη Δήμητρο Ραφίνας, τι κάνετε, μαζέψατε και έτσι τρόφιμα. Και η Δήμητρο Ραφίνας Πηγερμίου μαζέψαμε τρόφιμα λοιπόν και ήδη πρώτη ανάγκη για την Ουκρανία. Με το κάλεσμα βέβαια τη Προέδρου τη ΔΕΠ Ανατολική Αττική τη κ. Σοφρόνη, ακριβώ. Ήδη έχουν περάσει και τα έχουν πάρει και θα πάνε στο οργανωτικό. Πώς το κάνατε, δηλαδή το πάτε στον κόσμο και σας έφερε ο κόσμος εκεί ή μεταξύ σας τα μέλη τα μαζέψατε. Όχι, και εμείς φυσικά είμαστε οι πρώτοι που πάντα προσφέρουμε, αλλά και κάποια μέλη όσα. Γνωστοί, δηλαδή το είπατε σε γνωστούς, ναι, το δημοσιοποιήσαμε κι εμείς. Ακριβώς. Όσοι θέλανε, φέρανε κάποια είδη πρώτη. Ήταν συγκεκριμένα αυτά δηλαδή. Ήταν ω επιτοπλίστων κονσέρβες, ήταν γάλατα μακρά διαρκεία. Δημητριακά. Αυτά που δεν χαλάνε. Ακριβώς. Μεγάλη ημερομηνία λήξης. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Θα κάνετε κάτι άλλο, κάτι μου είπες. Τώρα, απλά σήμερα περιμένουμε σε 7 η ώρα την κυρία Ζαχαράκη, την υπουργό τουρισμού. Και την Τρίτη θα έχουμε και τη χαρά να υποδεχτούμε την κυρία.
Κόλια. Που ήταν μάλιστα πρώτη επιλαμβούσα. Ναι, ναι, ακριβώς. Για να γνωριστούμε καλύτερα με τα μέλη του ΔΣ τη τοπική μα. Εκλογέ μου μυρίζουν την Φιγένεια. Μπορεί, αυτό. Πάνω. Βλέπω μεγάλη κινητοποίηση. Ναι. Όλα είναι μες στο πρόγραμμα. Μάλιστα. Α, γιατί θα είναι δύσκολα πολύ τα πράγματα. Ναι, η αλήθεια μου αυτή. Κοιτάξτε, άλλοι λένε για Μάιο-Ιούνιο, άλλοι λένε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Ναι. Αλλά μάλλον πρωτού τελειώσει ο χρόνος αυτός να έχουμε εθνικές εκλογές. Οπότε. Και αυτό το βλέπεις γιατί τρέχουν όλοι υποψήφοι. Ναι, ναι, σωστό. Και οι ίδιοι εκλεγμένοι και αυτοί που ήταν υποψήφοι και δεν βγήκαν όπως την κυρία Κόλια που ήταν πρώτη επιλαμβούσα. Αλλά λίγο δεν βγήκε η γυναίκα. Αλλά και κάποιοι καινούργοι, αγαπητοί μου, βλέπετε ποιοι είναι, που δεν έχουν ξαναεκλεγεί. Που έχουν υπουργικές θέσεις και θέλουν να εκλεγούν κανονικά 40 βουλευτές. Λοιπόν, αύριο θα έχει μια πολύ ωραία εκδήλωση στο ΚΑΠΗ Ραφίνας, το Λύκειο Ελληνίδων Ραφίνας, που φημίζεται για τις πολύ πετυχημένες εκδηλώσεις του. Τιμά την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου, με την ομιλία της φιλολόγου Άννας Κυριακάκη. Λοιπόν, φιλέλληνας και φιλελληνισμός θα λέγεται η δράση αυτή, με αφορμή το βιβλίο της Αγγλαίας Κλουκίνα. Συνεχίζεται λοιπόν το αφιερώμα στα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. 6,5 ώρα το απόγευμα, αύριο, τέτοια ώρα δηλαδή, αύριο στο ΚΑΠΗ Ραφίνας. Λοιπόν, ο ΔΟΠΑΠ Ραφίνας Πουγγερμίου και η Τίτα Σταύρου, πολλά χρόνια έχει πολύ γνωστή και με ξέρετε, ένα καταπληκτική ζωγράφο. Παρουσίασαν τις γυναίκες ζωγράφους χθες την Παρασκευή. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Λοιπόν, θα έχουμε επίσης μια πολύ ωραία εκδήλωση. Ναι, είχαμε ούτως ή άλλως. Ναι, συγγνώμη, ναι. Την είχαμε. Είχαμε, συγγνώμη. Πήγες κιόλας από τις φωτογραφίες. Αυτές, αγαπητή μου, τις ωραίες φωτογραφίες, η Ιφηγένεια της έβγαλα. Τις ανεβάσαμε κιόλας. Όχι, ήταν πολύ πετυχημένη εκδήλωση, πολύ κόσμο, η αλήθεια είναι. Ήταν ένα αφιέρωμα στον Νίκο Καβαδία, με πολύ ιδιαίτερο τρόπο όμως, από τον Χρήστο Κανελόπουλο και από τους μουσικούς που έλαβαν μέρος, ήταν πάρα πολύ. Ήταν ωραία, άξιζε. Ναι, ναι, άξιζε. Κοίτα, η βιβλιοθήκη του Νόμου Τζά, γενικά ο Νόμου Τζά κάνει πάρα πολύ ιδιωτικές εκδηλώσεις. Τι θα έχει τώρα αύριο? Τώρα λοιπόν αύριο πάλι στις 7 η ώρα θα έχει παρουσίαση του βιβλίου του Ευάγγελου Μαυρουδί. Που έχει παρουσιαστεί και στο ΚΑΠΗ εδώ. Ναι, 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 ακριβώς. Το ταξίδι Κύπρος 1948, η αρχή της Οδύσσειας, για να το πούμε ολοκληρωμένο τον τίτλο. Ελπίζω πάλι να μπορέσουμε να το παρακολουθήσουμε. Ο Μαυρουδής είναι ξεχωριστός και σε αυτό το κομμάτι. Μακάρι να προλάβουμε να πάμε. Ναι, ναι. Να πάμε, έχει τόσες εκδηλώσεις. Λοιπόν, έχουμε τη βιογραφική Λέση Ραφίνα στη Δευτέρα 21 Μαρτίου στις 8.30. Την κομμωδία Το Κλάμα Βγήκε το Παράδεισο του Μιχάλη Ρέπε και του Λάσπου Παπαδημησίου. Αύριο να ενημερώσουμε ότι τη δεύτερη Κυριακή Νηστειών θα παρευρεθεί στον Ιερό Ναό μας και θα κυριουργήσει που μενάρτησε. Σε Βασίλισσα. Ναι, σήμερα το Βασίλισσα ακριβώς. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογείας και Λευρωτικής ο Νικόλαος. Μάλιστα. Ακριβώς. Για πείς μας τώρα, να πούμε και τα αθλητικά και να διαβάσουμε. Ναι, ναι, ναι. Σεμινάριο για διεθνείς διαιτητές και διαιτητές Super League στη Ραφίνα θα γίνει με μεγάλη χαρά εδώ πέρα. Έγινε την Τετάρτη. Έγινε Τετάρτη, ναι, ακριβώς, συγγνώμη, ναι. Σε γνωστό μετά ξενοδοχείο έγινε η θεωρητική επιμόρφωση, έγινε το πρακτικό μέρος στο γήπεδο και μετά στο ξενοδοχείο. Η Ραφίνα τελικά είναι για όλα. Ναι, είναι για όλα, πραγματικά. Ο ΔΟΠΑΠ παραχώρησε το γήπεδο, το εκτιμωτικό στο γήπεδο Ραφίνας. Ο Αθλητικός Όμιλος Ηρακλείας Ραφίνας έκοψε την πίτα του για τα τμήματα των υποδομών, όπως το λέμε. Η Τριγλία με τη Ραφίνα, συγγνώμη, με το Μαλινιακό. Ιτήθηκε 0-1 τον το σκορ. Θα παράξω γιατί περιμένουμε ότι θα κερδίσουμε. Ναι, θα κερδίσουμε. Λοιπόν, έχουμε και ένα χειρό αντιπολεμικό μήνυμα την Κυριακή στο γηπεδάκι που είναι πριν το κέντρο υγείας που είναι ο οπαλιστικός και απέναντι. Θα είναι η επίλεκτη από τον κύριο Κωστάκη, γιατί είναι αρχηγός της ομάδας και προπονητής ο κύριος Κωστάκης. Είναι η επίλεκτη, έτσι. Μήνυμα υπέρ της ειρήνης στην Ουκρανία. Νομίζω θα μαζέψουν μικρόφωνο για αυτή. Αύριο στις 3 το μεσημέρι θα προσπαθήσω να πάω. Το κήπεδο που το έχει χρηματοδοτήσει η οικογένεια Μαρτίνου, ο Θανάσης και η σύζυγός του. Έλληνες επίλεκτη λέγεται η ομάδα του κ. Κωστάκη. Υπό την αιγίδα της ανθρωπιστικής οργάνωσης για την γιατροί του κόσμου. Έτσι. Με την ομάδα επίλεκτη φίλη του παλαιόμαχου ποδοσφαιριστικού Αναναϊκού Ανδρέα Γραμματικού. Φιλικοί αγώνες αυτοί, συμβολικό μήνυμα για να σταματήσει ο πόλεμος. Πριν το μάθημα, θα απευθύνει χαιρετισμό ο Δήμαρχος Βαγγέλης Ομπουρνούς, ευχόμαστε να είναι καλά. Αν μπορέσει. Αν μπορέσει. Ναι, αλλιώς θα κάνει νοήματα. Γιατί έτσι όπως τον άκουσα εγώ σήμερα,
γιατρός ήταν ο γιατρός θα είναι του Μάτσο, όπως πάντα ο Μάξο Βουδούρης. Λοιπόν, έχουμε ναι, και... Έχουμε ένα φιλικό αγώνα και βραβεύσεις για τους εφήβους Αργοναύτη Ραφίνας, που θα γίνει την 3η 22 Μαρτίου στις 8, στο κλειστό γυμναστήριο στη Ραφίνας. Και έχουμε τώρα αύριο στις 5 η ώρα, Αργοναύτης θα παίξει με τον Έσπερο Καλυθέας και προτρέπει όλους τους πελάθους να γεμίσουν να το... Να πάνε, ναι. Υπέρο. Και εκεί θα προσπαθήσουν να πάνε. Εννοείται, ναι. Και το Πικέρμι με το Μήλωνα στις 5 η ώρα επίσης. Καλή επιτυχία σε όλους, ευχαριστώ. Ναι, ναι. Τι άλλο έχουμε να πούμε. Και ξεχάσαμε να πούμε ότι η Θύελλα απίφθηνε όλο το, και το ΔΣ, ναι, τα θερμά συλληπιτήρια για το θάνατο του μητέρα του. Ξεχάσαμε να το πούμε, παράληψή μας. Κατά τα άλλα όλα καλά. Έτσι, ναι. Υγεία να έχουμε, να τρέξουμε σε όλα αυτά που έχουμε να πάμε. Ακριβώς. Εμείς αγαπητοί μου θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Θα δούμε τώρα πότε θα γίνει η ώρα των πολιτών, όπως σας είπαμε, γιατί η ασθένεια αποφαρικείται εδώ ο Δήμαρχος. Υγεία να έχουμε και όλα θα γίνουν. Εννοείται. Σας ευχόμαστε καλό υπόλοιπο Σαββάτου, όπου και να πάτε, να διασκεδάσετε, ήδη όλα είναι ελεύθερα όλα. Και η μουσική και η χορή και όλα. Να είστε καλά, χαρήκαμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ.